Σε πολλές πόλεις του Καναδά συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τον COVID-19. Αν και οι διαδηλωτές αποσύρθηκαν από τη γέφυρα Ambassador, απελευθερώνοντας την πιο σημαντική χερσαία συνοριακή διέλευση στη Βόρεια Αμερική, οι καταλήψεις δημόσιων χώρων συνεχίζονται σε άλλα σημεία, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα του Καναδά. Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύλληψη διαδηλωτή. Η αστυνομία ανέφερε ότι αναμένει ενισχύσεις για να διαλύσει τα μπλόκα στις υπόλοιπες γέφυρες. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χιλιάδες οδηγοί αλλά και μέλη του κινήματος κατά του εμβολιασμού συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα Οτάβα, όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες. Με δυνατή μουσική και πορείες προκάλεσαν και πάλι έμφραγμα στους δρόμους της πόλης. Μετά από μία εβδομάδα χάους, η κατάσταση προκαλεί πλέον πειρά και εκ των έσω στο κυβερνών κόμμα του Πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό. Η πρώην υπουργός Κάθριν Μακένα σε tweet της έκανε λόγο για αποκρουστική κατάσταση που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν φαίνεται να μπορεί να συντονίσει για να αντιμετωπίσει. Ο ίδιος ο Τριντό έχει χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές περιθωριακή ομάδα και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να υπαγορεύσει στην αστυνομία πώς θα δράσει.